Έχω μία τσικουδιά, μία τσικουδιά. Ωραία, τρεις. Ο πρόεδρος κερνάει. Ας κεράς μία φορά ο παπάς και σ' αποθάνω. Ωραία, καθίστε και έρχονται και οι τσικουδιές. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, ό,τι είναι να κάνουμε θέλω για τον καινούριο δάσκαλο. Τον είδα και μου φάνηκε ότι ο άνθρωπος χρειάζεται απαραίτητος διάβασμα. Είναι κουβουλός. Είναι αυτά που λέει, μωρέ παπά. Δηλαδή αυτοί εκεί χάμουν στα Χανιά, επειδή μας στείλανε εδώ πέρα ένα άνθρωπο του βάρη, πρέπει εμείς να ρίχνουμε ευχέλια και διαβάσματα για να του βάλουμε το μυαλό στην κεφαλή. Το πέρα στο μυαλό μου, ρε! Ρατσί είναι να το βάλεις μέσα με το γουνί. Ύστερα δεν καταλαβαίνω γιατί βιάζεστε. Όσοι είστε όρθιοι στα μαθήματα, και άμα δούμε ότι ο άνθρωπος είναι τζενεκές και γάνωτος, πρώτος εγώ θα τον ξαποστείλω από εκεί που ήρθε. Ο πρόεδρος έχει δίκιο, πάτερ. Αν και μεταξύ μας, ο εγγράμματος άνθρωπος φαίνεται από την πρώτη στιγμή. Και αυτός μόνο για εγγράμματος δεν δείχνει. Πώς να δείξει, πού ακούστηκε δάσκαλος με σκυλιά και με τουφέκια. Μόλις ήρθε αντί να μας αρχίσει να μας πει για την ιερά ιστορία, τα πάθη του Χριστού, τους βίους των Αγίων, άρχισε να μας ρωτάει με το καλημέρα σας πώς πάμε από κυνήγι. Μα για το όνομα του Θεού, σχολείο θα ανοίξουμε ή κυνηγητικών κέντρων. Γιατί είναι η αποκλία του άνθρωπος να είναι πρώτος δάσκαλος και άριστος κυνηγός. Για άριστος κυνηγός μπορεί να συμφωνήσω, πρόεδρε. Αλλά για καλός δάσκαλος θα με επιτρέψεις να διαφωνήσω. Δάσκαλος. Και μάλιστα πρώτος είναι ένας. Και αυτός ένας είμαι εγώ. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο νεοφερμένος να γνωρίζει την διδασκαλική τέχνη. Αλάργα, δάσκαλε, αλάργα. Σε παρακαλώ, Μανολιό, αυτός τα γνωρίζει που πάνε τα τέσσερα. Και ξέρεις εσύ, ε. Παρακαλώ. Δεν με παρακαλάς καθόλου. Σε τσάκω στα πράσα. Παρακαλώ, εγώ απλώς προσπαθούσα να εξηγήσω στους χωρικούς. Τι, δάσκαλε, τι να εξηγήσεις, Το τι ντενεκές είμαι. Ακριβώς, δηλαδή, όχι ακριβώς, αλλά... Άψε, δάσκαλε, θα σου πω δύο λόγια για να μάθεις το ποιος είμαι. Είσαι θα, κύριε Μπάρκα, θα μια τσικουδιά και σχολάρση. Εγώ με ανθρώπους που δεν με εκτιμούν, δεν πίνω. Σας παρακαλώ, εγώ τρέφω βαθύ εκτίμηση προς το πρόσωπό σας. Να μην τρέψεις καμία εκτίμηση. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να με σέβεστε όπως σας σέβομαι. Φέτος είμαι δάσκαλος, του χρόνου δεν θα είμαι. Φιλοδοξία για τη δασκαλική εγώ δεν έχω. Ήρθα εδώ και έγινα σχολάρχης μόνο για τον τύπο. Αν θέλετε, σας δίνω τον τίτλο πίσω. Να το δώσετε, δάσκαλε, να το δώσετε και να ανοίξουμε και μια μπουκάλα τσικουδιά για τα συγχαρήκια. Σε παρακαλώ, Μαναλιό, σε παρακαλώ. Εγώ τέτοιων τίτλων δεν τον χρειάζομαι. Δεν τον χρειάζεστε. Τότε θα αναλάβετε τα μαθήματα στην τάξη. Μα πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Δεν είναι. Βεβαίως. Τότε θα αναλάβετε να κάνετε τα ελληνικά και την αριθμητική. Αυτό είναι διαταγή. Και εγώ ιερά ιστορία. Και αυτό είναι διαταγή. Μπράβο, παιδί μου, μπράβο. Αφού κατέχεις την ιερά ιστορία, δεν σε φοβούμε πιο. Μπράβο και πάλι μπράβο. Μαρολιό, τσικουδιές, εγώ κυρνάω. Τερατερά τσικουδιά ο παπάς, κύριε Μπάρκα, κάποιος φούρνος έχει κρεμίσει στο νησί. Άντε, εισηγία του νέου δασκάλου. Στη δουλειά σας, κύριε Σχολάρχα. Α, και νεκρούς ανασταίνει. Εγώ σας πω, έλεγα, ο άνθρωπος βγάζει σπίθες. Ποιος είναι αυτός ο στραντιλάτης καβάλα στα άλλο? Άγριο πράγμα. Τι άγριος, δεν είναι άγριος ο άνθρωπος, οροφύλακας είναι. Δεν ήταν αυτός που περιμένουμε. Για να δούμε. Πάω να δω εξουσία μου. Επειδή τυχαίνω πρόεδρος του χωριού, θέλετε τίποτα? Αυτό εδώ, δώσ' το. Αυτό είναι η τσικουδιά. Δώσ' το ρε, την τσικουδιά. Α, ωραίο πράγμα, σε στανιάρι. Και τώρα μπορώ να σας συστηθώ. Χωροφύλαξ Γέρακας Γριλάκης, από αυτή τη στιγμή διοριστής στο χωριό σας. Πού είναι το οίκημα που θα στεγαστώ?
Το ίτσιμα σας περίμενε εδώ και πολύ καιρό. Να σας συστήσω. Από εδώ ο παπάς, ο σχολάρχης, ο δάσκαλος και εγώ πρόεδρος, η εξουσία. Ο άνθρωπος ποιος είναι? Ποιος άνθρωπος? Αυτός. Α, αυτός, καφεντζής είναι. Κάτσε πάντα ρε. Αυτός όμως θα μου είναι απαραίτητος τουλάχιστον τον πρώτο καιρό. Θα σχηματίσω μια γενική εικόνα του χωριού. Το οίκημα που θα στεγαστώ που είναι? Από εδώ είναι, περάστε παρακαλώ. Δόξα τω Θεώ. Μας ήρθε ο σχολάρχης, ήρθε τώρα και ο χωροφύλακας. Γίναμε ένα νοικοκυρεμένο χωριό. Και νοικοκυρεμένο χωριό σημαίνει σωστή πολιτεία. Την τούτο μωρέ πρόεδρε. Ποιο? Τι γράφει εδώ κριτική πολιτεία? Έπρεπε να λέει βασίλειον της Ελλάδος. Τώρα όλη η Ελλάδα γίναμένα. Να φωνάξετε ένα μπογιατζή να τα αλλάξει. Πότε να τα αλλάξει? Αύριο να έρθει ένα σουβατής να το γράψει. Του χρόνου θα έρθει ο μπογιατζής στο χωριό πάλι. Ω, ας τον καπιτάνι μου καλώνε. Πέρνα μέσα να δεις τι γραφείο σου έχω ετοιμάσει. Πέρνα να δεις. Τα κάνεις εδώ πέρα? Μου είπες να παράσω το πρωί, Δημητρούλα. Μα εσύ έλειπες. Έλειπες, Δημητρούλα. Θυμήθηκα πως έπρεπε να πάω στο περιβόλι. Από τότε που πέθανε ο καμαριανός μου. Άνδρας και γυναίκα, εγώ είμαι στο σπιτικό. Μα γιατί το λες αυτό τώρα? Εγώ όσες φορές με κάλεσες για βοήθεια, ποτέ δεν σου την αρνήθηκα. Αυτό είναι αλήθεια. Μα βαρέθηκα να με βοηθάς, γραμματικέ. Θέλω να είμαι αφέντρα εγώ στο σπιτικό μου. Κατάλαβα. Εκείνος ο πρόεδρος σου έγινε τσιμπούρι και σου άλλαξε τα μυαλά. Με τον πρόεδρο είναι άλλο που με τρώει και θα τη βρω εγώ την άκρη. Μα τούτο το παρεδώσε το δικό μας, πρέπει να σταματήσει. Για το Θεό μη με σφάζεις, Δημητρούλα. Και να ξέρεις πως τα μέσα μου σε βοθούν αναφανδόν. Και όταν σε ονοματίζω Δημητρούλα, ζάλιν μεγάλην έχω. Πήγαινε, γραμματικέ, και έχω να πλώσω τραχανά. Δεν θα με καλέσεις να μπω? Εγώ ποτέ χατήρι δεν σε χάλασα. Έχω κάνει τόσες θυσίες για σένα. Ως και στην υποδοχή του σχολάρχη δεν πήγα για το χατήρι σου, Δημητρούλα. Και εσύ έτσι άκαρδα και άσπλαχνα με αποδιώχνεις. Πήγαινε, γραμματικέ, και άφησέ με στην ησυχία μου. Θέλω να ζήσω τη μοναξιά της χειροσύνης μου καθώς πρέπει σε μια γυναίκα. Άντε πήγαινε, γραμματικέ μου, στο καλό να πάρει. Άντε μπράβο. Με σφάζεις, Δημητρούλα. Με σφάζεις, κατάστηβα. Αυτό που έκανες ήταν πολύ σοβαρό. Όσο και τα γράμματα που λες, αν ξέρω, σε πληροφορώ ότι φτάνουν και περισσεύουν και το δασκαλίκι. Εγώ άφησα ολόκληρο πανεπιστήμιο για να ανέβω εδώ πάνω. Και δεν πρέπει να με κατηγορείς έτσι. Μα εγώ, Γεωργή, θα ήθελα. Τι, εσύ? Με κατηγόρησες, δεν με κατηγόρησες. Δεν βαριέσαι όμως. Τώρα ας μην χαλάμε τις καρδιές μας. Μα δεν θα τις χαλάσουμε. Απέναντίας θα ζήσουμε μαζί σαν αδέρφια. Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, εσύ θα αναλάβεις την αρτιμητική και τα ελληνικά. Δεν είπαμε τίποτα, εσύ το είπες. Αλλά τέλος πάντων, αφού το επιθυμείς τόσο πολύ, τα αναλαμβάνω. Ναι, το επιθυμώ και θα τα αναλάβεις. Εντάξει, μόνο θα ήθελα να σου πω κάτι. Πες το. Να, σκέφτομαι πώς θα το πάρουν τα παιδιά βλέποντας εμένα τον κατώτερο να διδάσκω τα πιο δύσκολα μαθήματα στην τάξη σου. Δεν με ενδιαφέρουν τι θα πούν. Να σε ενδιαφέρει, γιατί στο λέω θα εκτεθείς. Άσε με να εκτεθώ. Και στο κάτω-κάτω ας μην με ξαναδιορίσουν. Και μετά που είδες εσύ ότι σπουδαιότερα μαθήματα είναι τα ελληνικά και η αρτιμητική. Για μένα είναι ιερά ιστορία. Θρησκευτικό μάθημα. Αφού εσύ το υποστηρίζεις, έτσι θα γίνει. Μόνο στο λέω θα εκτεθείς και στα παιδιά και στη σχολική εφορία. Τουλάχιστον κράτα το μάθημα των ελληνικών. Το λέω για το καλό σου. Εντάξει. Αν είναι για το καλό μου, εντάξει. Εσύ όμως θα κάνεις την αρτιμητική, ε? Κουζλάθηκα για σένα, φωτεινή μου.
Ένα χρόνο τώρα περπατώ και σε βλέπω μπρος μου. Πάω στα χωράφια και σε βλέπω να ξεπροβάλλεις μέσα από τα στάχια. Στεφανωμένη με λογιών λογιών λουλούδια. Περπατώ κοντά στον αγέρα και πάλι νιώθω στο φύσημα του ανέμου έτσι να με τη λύγεις από παντού. Τι ξέρεις, μου έρχεται η επιθυμία να σε πιάσω και αρχίζω και κυνηγάω τον άνεμο. Μα δεν είσαι μπουκέτο να σε πιάσει κανείς τον άνεμο. Είσαι άνεμος, Φωτεινή. Ένας γλυκός άνεμος που θέλω να τον φυλακίσω στον κόρφο μου. Με φυλάκισες κιόλας τον πιανέ μου. Με φυλάκισες. Γραμματσιέ! Πολύ μου κοντράζει με αυτή τη γραμματιά και δεν σου πει σε καλό το ορκίζουμε. Να. Άσε με σε παρακαλώ και είμαι πολλά φουρκισμένος. Ζάλιν μεγάλην έχω. Μα κόρη! Απ' το στόμα σου και στο Θεού ταυτή! Να αποτρελαθείς τελείω να εισχάσουμε από σένα. Ρίση! Είναι δυνατόν να έρθει η κοροφυλακή στο χωριό και εσύ να είσαι εξαφανισμένος στη ρεματιά. Τι στολιέρα βρίσκεις αυτή τη ρεματιά, δεν καταλαβαίνω. Η ρεματιά μ' αρέσει, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν σ' αρέσει η ρεματιά, σ' αρέσει η χείρα. Κακό είναι να μ' αρέσει η χείρα. Ναι, ρε, κακό είναι και σου απαγορεύω να σ' αρέσει εν ώρα υπηρεσία. Μα δεν πηγαίνω στη χείρα εν ώρα υπηρεσίας. Πηγαίνω όταν είμαι ελεύθερος. Από σήμερα τέρμα η ελευθερία. Έχουμε να επιτελέσουμε μεγάλο έργο στην κοινότητα. Τι έργο? Γραμματσικέ, τα βλέπεις αυτά τα βιβλία? Θα ανανεωθούν όλα. Από αύριο θα αρχίσει να τα αντιγράφεις όλα στα καινούργια τσεφτέρια που μας στέλνει η νομαρχία. Πας άνθρωπος, παν ζώων, θα είναι γραμμένο εκεί μέσα. Αυτή η δουλειά θα χρειαστεί πολύ καιρό για να γίνει, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Για πολύ καιρό σου απαγορεύουν να έχεις ελεύθερο χρόνο. Και έτσι και μάθω ότι κατηφόρησες κατά τη χείρα, θα σου κόψω τα ποδάρια. Αυτό είναι απάνθρωπο, κύριε Πρόεδρε. Βρήκα λίγο άνθρωποι. Βρήκα λίγο κουμπέλι. Σταμάτα αυτά τα σου τα φέρτα με τη χείρα και θα δεις τι άνθρωπος είμαι εγώ. Ζημάρισα γίνω να με πατήσει. Σα ζήσω ότι το βουνό έχει ομαλό. Καπετάνιο! Καπετάνιο! Τι συμβαίνει? Έμαθα ότι ήρθες εδώ στο χωριό μας να βάνεις μια τάξη στα πράγματα. Είναι έτσι ή με γελάσανε? Δεν σε γελάσανε καθόλου. Είμαι το όργανο της τάξης. Τι σου συμβαίνει? Μου κλέψανε τις έγκες. Αυτό συμβαίνει. Τις έγκες? 20 έγκες είχα και έγιναν άφαντες. Πού τις είχες αυτές τις έγκες? Στη βοσκή, στον κόρφο μου τα τις είχα. Και πού είναι αυτή η βοσκή? Στον κάστελο. Και πού είναι αυτός ο κάστελος? Εδώ. Εδώ πού, εδώ, δείξε μου. Εδώ, ΕΠΑΕ, πώς το λένε? Δείξε μου, ΕΠΑΕ. Τέλος πάντων, υποψιάζεσαι κανέναν? Ωραία, άμα υποψιαζόμουν θα το μαχαίρωνα. Δεν θέλω να ακούω κουζουλάδες για μαχαιρώματα. Θα υποβάλουμε μήνυση κατά γνώστον και το θέμα θα λυθεί. Και δεν μου λες, καπετάνιο, πώς θα λυθεί? Θα μου φέρουν πίσω τις έγκες αυτοί οι άγνωστοι άμα τις μηνύσουμε? Δεν είναι τόσο σίγουρο. Θα κάνω τις έρευνες μου και θα σου πω. Ωραία, άμα είναι να κάνεις έρευνες, τις κάνω κι εγώ. Τις έγκες μου πώς θα βρω? Πάγαινε στη δουλειά σου και άσε με εμένα δράσω. Ωραία, κάμε ό,τι θέλεις, καπετάνιο. Τις έγκες μου ποιος θα μου φέρει πίσω? Εγώ θα σου τις φέρω. Πάγαινε εσύ στη δουλειά σου. Άμα τότε αλλάζει το πράγμα, καπετάνιο. Μόνο κάμε γρήγορα γιατί τις έχω πολλά χρειαζούμενες. Πάγαινε στη δουλειά σου, να πάω κι εγώ στη δουλειά. Για να δούμε. Θα μου τις φέρει πίσω ή θα δουλέψει η μάχερα? Για να δούμε. Φωτεινή, χαίρε. Χαίρε και εσύ, χαίρε. Στους αγρούς ήσουν, Φωτεινή? Σε κόφτη να ξέρεις που ήμουν? Όχι, όχι ακριβώς, αλλά να... Κατάβια στη γλώσσα σου, Μπάρκα. Όχι, να ήθελα να είπω. Αν ενθυμούμαι καλώς, μία ημέρα μου είπατε ότι σκέφτεστε να έρθετε στο σχολείο. Βεβαίως, η ηλικία σας δεν είναι αρκούντος σχολική, αλλά τέλος πάντων κάτι μπορεί να γίνει και να αρχίσετε μαθήματα στην τάξη μου. Στα γεράματα δεν μαθαίνονται γράμματα, Μπάρκα. Άιντε στο καλό. Να πάρει οργή, να πάρει. Έχω τόσα πολλά να της πω για όταν της συναντώ, μόνο μια σχάνα τα λόγια μου. Γιατί που να πάρει ευχή, γιατί.
Δυο μαύρα μάτια αγαπώ, δυο χιλιά αντικρίζω. Έλα, έλα, δυο χιλιά αντικρίζω. Σκύβω και δίνω το φιλί. Θεέ μου, πως κοτσινίζω. Χαιρετώσαι. Καλώς ήρθες, γέρακα, στο σπιτικό μου. Δεν ήρθα για το σπιτικό σου. Για αναγνωριστική περιπολία βγήκα. Κάτσε, κάτσε, γέρακα. Κάτσε να σε κεράσω κάτι της. Όχι, ευχαριστώ. Έμαθα πως θα κατοικήσεις στο χωριό. Αλήθεια είναι? Αλήθεια είναι. Πέρνα, πέρνα, καλή, να σε κεράσω ένα καφέ, πέρνα. Όχι, δεν κάνει, ευχαριστώ. Α, κατάδειχτος είσαι, γέρακα. Γι' αυτό είναι που δεν μ' αρέσει. Και μένα δεν μ' αρέσει που δεν έρχομαι, αλλά πρώτα η υπηρεσία βλέπεις. Τότε θα σε προσκαλέσω να έρθεις μια άλλη μέρα στο σπιτικό μου. Εξάπαντος θα έρθω. Και σε ευχαριστώ που μου έκανες την πρόσκληση. Μα τι ευγενικός που είστε. Ναι, είμαι ευγενικός από γεννησιμιού μου, το έχω αυτό. Χαιρετώ σε. Καλή σου μέρα, γέρακα. Να πάει στο καλό. Χαιρετώ σε. Καλή σου στράτα να έχεις. Τι ευγενικός, θεούλη μου. Τι ευγενικός. Τι ευγενικό παλικάρι που είναι. Ω, με τα σιρίτια στα χέρια. Και το καπέλο στην κεφαλή σου, στο κοκόρι που βγήκε να ραγίσει τις καρδιές. Αχ, μωρέ Καμαριανέ. Το πρώτο σκύρτημα που νιώθω στην καρδιά μου από την ημέρα που πέθανες. Από κυνήγι, πώς πας? Δεν πάω. Γιατί? Γιατί το απεχθάνομαι. Δεν μπορώ να ζήσω ούτε μια στιγμή με την αίσθηση ότι γίνομαι αίτιος μιας σειράς δολοφονιών. Δηλαδή, θεωρείς το κυνήγι απόπειρα δολοφονίας? Φυσικά. Από τη στιγμή που κρατώντας έναν ντουφέκι στο χέρι, ντουφεκάς χωρίς καμία σκέψη παν ζωντανών, είσαι ή δεν είσαι δολοφόνος. Ναι, αλλά δεν ντουφεκάς ανθρώπους. Γιατί? Μόνο οι άνθρωποι έχουν ζωή. Τα άλλα δηλαδή ζωντανά και τα πετεινά του ουρανού τι είναι? Δεν είναι ζώντες οργανισμοί? Είναι. Δεν λέω, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Θα μου επιτρέψεις, Γιώργη, να έχω την ειδική μου γνώμη? Καλά, καλά. Αφού δεν σ' αρέσει το κυνήγι, θα βρω άλλη παρέα. Πάντως το κτίριο είναι καλό και οι αίθουσες μεγάλες. Ναι, ναι, νομίζω ότι το οίκημα έχει όλα τα φόντα για να γίνει ένα θαυμάσιο κτίριο για τη σφυριλάτηση των νέων του χωριού μας. Εγώ θα πάρω την πιο μεγάλη αίθουσα και την πιο φωτεινή. Βέβαια. Σαν σχολάρχης που είσαι, θα διδάξεις στην πιο μεγάλη αίθουσα. Ποια είναι αυτή? Η Φωτεινή. Κοπελάρα, ε. Αυτή μέχρι και σχολάρχη κολλάζει. Ναι, ναι. Η Φωτεινή έχει κάτι το αέρινο στην περπατησιά της. Έχει δύο χείλη που μοιάζουν με πετροκέρασα τα πρίλη τρακανά. Και αυτά τα μάτια της. Τα βλέπεις? Πού να τα δω? 100 μέτρα μακριά ήταν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ενώ εγώ μπορώ και βλέπω τα μάτια της, εσύ δεν μπορείς να τα δεις. Και τι βλέπεις? Βλέπω δύο μάτια μελιά. Δυο φρύδια κατάμαυρα σαν πελώρια τόξα. Και κάτι βλεφαρίδες. Θεέ και Κύριε. Αχ, κατομερίτικο πουλί, έλα στα πάνω μέρη. Είσαι καλά, συνάδελφε? Ναι, ναι. Καλά είμαι. Μόνο όταν πρόκειται για τη Φωτεινή, συνάδελφε, είμαι ο λίγο νευσυγκίνητος. Έρωτας, έρωτας, συνάδελφε. Τέλος πάντων. Δεν είναι ώρα τώρα για τέτοια κουβέντα. Θα τα πούμε όμως. Τι να πούμε, ζητρέψεις ολόκληρος. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Μπορεί να κάνεις λάθος. Τι λάθος, δεν βλέπω. Άλλα λένε τα χείλη σου και άλλα η θωριά σου. Καλά, κάποια μέρα θα τα πούμε. Η επιμονή σου, Δημητρούλα, να μάθεις όλα τα καθέκαστα μου οδήγησε σπίτι σου. Γιατί εγώ δεν θέλω να πω κακό πράγμα για συγχωρεμένο άνθρωπο αμαρτία. Πεθαμένος είναι ο άνθρωπος, δεν κάνει. Όχι, να τα πεις, θέλω όλα να τα πεις. Τι έκαμε ο Μακαρίτης μου όσο ζούσε? Γιατί εγώ του στάθηκα με τιμή και με δόξα. Μακάρια στεκότανε και εκείνος το ίδιο. Δεν το έκαμε! Μη με δέφερε σε δύσκολη θέση τώρα, Δημητρούλα. Πώς θα μιλήσω για συγχωρεμένο άνθρωπο? Πεθαμένος είναι ο άνθρωπος, δεν κάνει, Δημητρούλα. Όχι, κάτσε κάτω και μίλα. Ναι, θα μιλήσω μόνο και μόνο επειδή σε συμπαθώ και θέλω να σ' ανοίξω τα μάτια. Να μου τα ανοίξεις, πρόεδρε, να μου τα ανοίξεις. Να μου τα ανοίξεις, δεν μπορώ. Θέλω να μάθω τι έγινε με το συγχωρεμένο. Και από μένα τη ζητήσεις. Όχι, ότι ζητήσω, όχι, μίλα με τσάτσι υπερβολές. Εγώ το μόνο που θέλω πως ένα έτσι και εμάς την αλήθεια. Να το πληρώσω με το ίδιο νόμιμο. Μόλις θα το πληρώσω. Μπράβο. Και θα το παραπληρώσω. Λέγε
και τώρα τι έγινε, γιατί με έφαγε η αγωνία. Αυτό που κάνω εγώ το έχει μητρού, δεν το κάνει κανένας. Αλλά εγώ το κάνω επειδή σε συμπαθώ, θέλω να σε βγάλω από τα σκοτάδια. Μωρέ τρεμούλες μου φέρνεις, άσε τα σκοτάδια, λέγε τι έκαμε, με έφαγε η αγωνία, μίλα επιτέλους. Ω, λοιπόν η μητρούλα, όταν ζούσε ο Μακαρίτσο ο Καμαριανός και εσύ στο πλάι του βάδιζες σαν φρεγάτα λαχταριστή μέχρι που κόλαζες και ζεσπότη. Μωρέ άσε τις άτσες και πες κατευθείαν στο ψητό. Μα εκεί μπαίνω η μητρούλα μου, εκεί μπαίνω. Άκου, τσι πρόεδρε. Πες μου το μυστικό που κρύβεις για το Μακαρίτη τον Καμαριανό και από μένα ό,τι ζητήσεις. Μόνο που θέλω να μου πεις όλη την αλήθεια. Ας την πω, Δημητρού, αν και πρέπει να καταπατήσω τις αρχές μου. Γιατί έχω εγώ σαν αρχή να μην μιλάω ποτέ για αποθαμένο άνθρωπο. Αλλά επειδή σε συμπαθώ, θέλω να σε βγάλω από τα σκοτάδια, να σε ανοίξω τα μάτια. Να μου ανοίξεις τα μάτια, να μου τα ανοίξεις, πρόεδρε μου, να με βγάλεις από το σκοτάδι. Λέγε το λοιπόν. Το λοιπόν. Ο Μακαρίτσο ο Καμαριανός είναι το πολύ μουρντάρης. Ω, μουρντάρης ο Καμαριανός. Ναι. Κάθε φορά που κατέβαινε στα Χανιά γινότανε χαλασμός. Εσύ βέβαια δεν έπαιρνες χαμπάρι, παρόλο που το με το πόσο κοντεύε να γίνει δάσο από το πουλί το τσέρα. Είχε τέτοιο πολύ πάθος με τις γυναίκες, τέτοια λύσα που αφού απόκαμε όλες τις γυναίκες στα Χανιά ήρθε στο χωριό και άρχισε να μουρνταρεύει την ντόπια. Αλλά τι κάθομαι και σου λέω για πεθαμένο άνθρωπο, δεν κάνει η μητρό. Κάνει, κάτσε να μου τα πει όλα. Πες μου τι έκαμε ο Καμαριανός μου. Δεν αφήνουμε καλύτερα αυτή την κουβέντα, η μητρούλα, γιατί δεν μας οδηγεί πουθενά. Δεν θέλω να σε πικράνω, γιατί σε συμπαθώ. Αν με συμπαθείς, τσι πρόεδρε, κάτσε να μου πεις. Αφού απόκαμε με τις κυράδρες στα Χανιά, τι έκαμε εδώ με τις ντόπιες. Επιμένεις. Μέχρι που να αποθάνω. Εδώ λοιπόν στο χωριό. Ο Καμαριανός περιτριγύριζε 2-3 ονόματα ζηλαίου, διότι είμαι πρόεδρος και έχω ευθύνη. Ώστε υπήρξαν γυναίκες στο χωριό που σήκωσαν τα μάτια τους στο Μακαρίτη τον Καμαριανό. Κι εγώ η καψέρι όσο ζούσε, δεν είχα μάτια για λονάντρα. Το ξέρω, γι' αυτό εκτιμώ το χαρακτήρα σου. Ο χαρακτήρα σου εσένα η μητρούλα είναι αθάμαστος. Κι αν θέλω να μάθεις την αλήθεια, είναι γιατί την αξίζει. Σε ευχαριστώ, τσι πρόεδρε, που εκτιμάς αξίες μου. Μα πες μου, τι έκαμε ο Καμαριανός μου. Με πιέζει πολύ, Δημητρούλα. Σε πιέζω, γιατί πρέπει να μάθω. Μάγερα έδωσε ο Καμαριανός, και μάγερα θα λάβει. Σας έτσι πεθαμένος. Σωστόν, γιατί που πας, κυρία Καμαριανέ. Πώς κερατούν την κυρία σαν του, Δημητρούλα. Εκείνη θέλεις να είναι απαθής, θα σε κερατώσει και εκείνη. Για να πατήσετε. Έτσι είναι το σωστό. Συμφωνείς? Συμφωνώ, πώς δεν συμφωνώ. Φεντέτα που ανοίγει πρέπει και να κλείνει. Μα για πέ μου, τι έκαμε εδώ με τις ντόπιες. Ας με συγχωρέσει ο συγχωρεμένος, αλλά δεν μπορώ άλλο να κρύβω την αλήθεια. Το λοιπόν, καθώς γύριζα μία μέρα από το χωράφι, έδεσε τα ζωντανά και πλησίαζε προς τα αναγυρώνα. Μόλις φτάνω στην πόρτα, ακούω κάτι μου γκριτσά. Μόγκρισε ο Μακαρίτης, σα σφαχτάρι έκανε. Και ύστερα για πέ μου, τι έγινε. Το λοιπόν ανοίγω την πόρτα του Ασερώνα και τι βλέπω. Τι βλέπεις. Τη γυναίκα να κουπάει πάνω σε λαμαρίνες. Και πώς ακουπούσε, όρθια. Να σου δείξω, βάλ' το χέρα σου εγχάμω. Πες ότι εδώ είναι η λαμαρίνα. Επαέ. Μπράβο, ναι. Άνοιξε τώρα και λίγο το ντεκολτέ σου. Έτσι, μπράβο. Ετσαδά. Βάλ' και το πόδι σου εδώ χάμω. Επαέ! Επαέ! Τράβω και λίγο το φουστάνι! Ετσαδά! Ετσαδά! Ο Καμαριανός πως ήτανε! Ο Καμαριανός ήτανε από πίσω! Είχε τη μία τη σέρα ζωχάμου! Την άλλη τη σέρα! Ετσαδά! Ετσαδά! Ναι! Ακαρουβιά! Το ξέρεις, ε! Τον εφηλούσε τον Καμαριανό! Τον εφηλούσε! Και πώς τον εφηλούσε! Ετσαδά! Ναι, ετσαδά! Τον εφήλαγε και εκείνος την εφήλαγε! Ναι, ετσαδά! Πώς! Ετσαδά! Ακαρουβιάνα! Δημητρούλα, αχ Δημητρούλα μου, ορφανεμένο μου αφήνεις να ξενυχτώ κάτω από το παραθύρι σου και φωνή καμιά δε μου δίνεις, γιατί Δημητρούλα μου. Αχ Δημητρούλα μου, παμπαρνιέσαι και τα φύλλα της καρδιάς μου μαραίνονται. Αχ Δημητρούλα μου, γιατί το σβήνεις το φως, γιατί Δημητρουλάκι μου. Τι κάνεις εσύ εδώ μες τη νύχτα φωνάζοντας? Εγώ,
Εγώ κάνω ό,τι θέλω, σε πειράζω. Και βέβαια με πειράζεις. Όταν φωνασκείς μες στη νύχτα, αυτό λέγεται διατάραξη κοινής ησυχίας και διώκεται. Μα τι λες τώρα, μωρέ, πότε βγήκε αυτό το, πώς το λένε, και διώκεται? Εμείς είσαμε τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ ρίχνουμε μπαλωθιές και δεν τρέχει τίποτα. Και ήρθες εσύ τώρα να μας εκδιώξεις. Έχεις καμιά δουλειά εδώ? Δουλειά? Καημό έχω. Μεγάλο καημό. Τον καημό να τον έχεις δεν με ενδιαφέρει. Αν δεν έχεις δουλειά, σύρε και φύγε και πήγαινε σπίτι σου. Και μην ενοχλάς φωνασκώντας νυχτιάτικα τη Δημητρούλα. Η γυναίκα κοιμάται και σίγουρα την ενοχλείς. Άντε σύρε, μη σου κοτσάρει και καμιά μήνυση και σε τρέχω στα Χανιά για αυτόφορο, κατάλαβες? Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι το αυτόφορο? Δεν ξέρεις τι πάει να πει αυτόφορο? Όχι. Μωρέ, εσείς είστε βαθιά νυχτωμένοι εδώ. Λοιπόν, σύρε αμέσως στο σπίτι σου, μη σε πάω στα Χανιά και δεις τι είναι το αυτόφορο και σε πληροφορώ. Δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Μα καθόλου. Σύρε. Δημητρούλα. Καμαριανέ, ήρθα να σου πω ότι ό,τι έκαμες εσύ στη γυναίκα μου, το έκαμε εγώ στη σύρα σου. Άρα είμαστε μπάτσι. Για την ώρα καλά τα κατάφερε. Και το σπουδαιότερο, μου έδωσε το λόγο το συνάδελφος να διδάξει αυτό στην αριθμητική. Από τα παιδικά μου χρόνια διατηρώ μια φοβερή ανάμνηση των κλασικών αριθμών. Ας αφήσουμε εκείνη τη μέθοδο των τριών και την αφαίρεση. Είχα τέτοιο φόβο με την αριθμητική, ώστε και αργότερα στο γυμνάσιο ανάθεμάμαι και αν κατάλαβα έστω και έναν τύπο από την άλγεβρα. Μωρέ, ας είναι καλά ο συνάδελφος και τον είχα πάρει με κακό μάτι. Τώρα που γλίτωσα από την αριθμητική θα μπορώ να κυνηγώ ελεύθερα. Καλημέρα. Ω, καλημέρα δάσκαλε. Να ετοιμάσω καφέ? Όχι, θέλω να σε ρωτήσω, πού μπορώ να τρώω? Στο σπίτι σου, δάσκαλε σχολάρχη. Όλοι εμείς στο χωριό, στο σπίτι μας τρώμε. Για να φας στο σπίτι σου πρέπει να ξέρεις να μαγειρεύεις. Και εγώ δεν κατέχω πράγμα. Προβλέπω να με κόβει πείνα. Γι' αυτό ξέρεις να μαγειρεύεις εσύ. Εγώ φτιάχνω ωραίο καφέ και προσφέρω τσικουδιά πρώτης. Από φαγητό όμως δεν κατέχω πράγμα. Και για μένα η τσιρά μου μαγειρεύει. Εγώ όμως δεν έχω τσιρά. Τι να σου πω. Δεν κατηφορείς κάτω το σπίτι της σύρας. Η Δημητρούλα χείρα είναι, γυναίκα είναι, μπορεί να θέλει και δεύτερο πιάτο στο τραπέζι της. Με το αζημίωτο βέβαια. Ναι ρε αδερφέ, τσάπα θα μεταΐζει. Τότε σύρες τη Δημητρούλα και κάτι μπορεί να καταφέρεις μαζί της. Πού είναι το σπίτι της? Από εδώ το δρομάκι βγάζει ίσα στη ρεματιά στο σπίτι της. Τότε να πηγαίνω. Στο καλό. Άρχισε κι αυτός ο Τσιαμπάζης να πάρει τα γίδια. Γεια σας, μωρέ. Μαναλιό, τι είδα τις έλιες? Πάρτες και φύγε το γρηγορότερο, γιατί ο Κουντάτσης έφαε τον κόσμο να τις βρει. Κοίτα, Μαναλιό μου, θα σου δώκω 5 λίρες για τις 19. Το τραγί δεν το θέλω. Εγώ τα έχω κλεμμένα και πρέπει να φύγουν το γρηγορότερο από το χωριό. Τώρα μάλιστα που έχουμε και χωροφύλακα τα πράγματα δυσκολέψαν. Μωρή Μανολιό, και κάτω στα Χανιά δεν τα τρώνε τα τραγιά. Και τι να το κάνω εγώ? Σφάξω και φάτω. Μα εκουζουλάθηκες. Εγώ δεν έχω έγκες. Πώς θα το σφάξω? Θες να με μαχαιρώσει ο Γκουτσάκης? Μωρή Μανολιό, με στεναχωρείς και είναι τα θέσα σου κάνω εγώ τώρα. Α, σου πω. Σφάχτω και αγδάρτω και φέρτω σε μένα κι εγώ. Θα βρω τρόπο να το ξοδιάσω. Θα είδω τι μπορώ να κάνω. Όμως έλα πρώτα να πάρει τις 5 λίρες. Να μας τεντάξει ή να μετάξει μας. 1, 2, 3, 4, 5. Έλα μωρέ. Αληθινές είναι. Μεταξύ μας. Και άμα μπορέσω να τους σφάξω, θα στο φέρω σφαχτάρι. Άιντε, άιντε στην ευχή της Παναγιάς. Μου πήρες όμως πολλά, Μανολιό, και αληθινά. Εδώ είμαστε πάλι. Γεια χαρά. Στο καλό, στο καλό. Κυρία Χείρα, κυρία Χείρα.
κράζει. Ω, καλημέρα. Καλημέρα. Με συγχωρείτε που ενοχλάω. Ουδόλως με ενοχλείτε. Μα ποιος είστε? Είμαι ο καινούριος δάσκαλος. Ω, καλώς όρισες, δάσκαλε. Πέρασε να σε φιλέψω κάτι τι. Δεν είναι ανάγκη. Ανάγκη και μεγάλη είναι. Ήρθε στο σπίτι μου και να σε κρατήσω στην αυλή. Πέρασε και δάσκαλε. Πέρασε. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στο σπιτικό μου. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Να σε φιλέψω ένα νεράκι. Ευχαριστώ ένα νερατσάκι. Ευχαριστώ. Καλώς τον δάσκαλο. Καλώς τον. Από εδώ, δάσκαλε, από εδώ. Από εδώ πέρας. Καλημέρα. Καλημέρα, καπετάνιο. Να φτιάξω καφέ. Να φτιάξεις. Και καθώς τον φτιάχνεις, θέλω να μου πεις τι γίνεται εδώ. Τι, σαν τι θες να γίνεται? Έχω μια καταγγελία ότι εκλάπησαν κάποιες έγκες. Ποιος κάνει αυτή τη δουλειά εδώ στο χωριό? Στην κλοπή των ζωντανών η Κρήτη έρχεται πρώτη, καπετάνιο. Αλλά εδώ στο χωριό δεν κλέβει κανένα ζωντανά. Πώς δεν κλέβουν? Ο Κουτάκης έχασε 20 έγκες. Ο Κουτάκης. Σίγουρα από τα γύρω χωριά του τις πήρανε. Έτσι, Έτσι, καπετάνιο. Θα το ερευνήσω και θα μάθω γιατί ξαφνικά χάνονται τα ζωντανά. Θα επιβάλλω τον νόμο εδώ, είτε το θέλετε είτε όχι. Στο σπίτι μου ήρθατε. Να μην σας προσφέρω ένα κέρασμα. Ορίστε, να το σικαλάκι. Δοκιμάστε το, το έφτιαξα με τα χεράκια μου. Ευχαριστώ πολύ, αλλά εγώ ξέρετε, ήρθα για άλλο πράγμα να ρωτήσω. Πάει πρώτα το σικαλάκι σου, με την ησυχία σου και ύστερα ακούω το ερώτημά σου. Ξέρετε, κυρία Χίρα. Δημητρούλα, εσείς όπως μπορεί να με λέτε και Τούλα. Ναι, ακούστε, κυρία και Τούλα. Τούλα. Α, Τούλα, εγώ ξέρετε, εδώ ήρθα για να σας πω ότι έχω ανάγκη, έχω ανάγκη από μια γυναίκα. Και καλά κάνεις, φυσικό είναι. Κανείς δεν μπορεί να πάει κόντρα στη φύση. Δεν με καταλάβατε, κυρία Τούλα. Πώς δεν σε κατάλαβα? Όπως όλοι οι άντρες χρήζουν ανάγκες από μια γυναίκα, έτσι και οι γυναίκες από έναν άντρα. Όμως αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στα κρύα, μωρέ δάσκαλε. Μα νομίζω ότι πάλι δεν με καταλάβατε. Εγώ έχω ανάγκη από γυναίκα, αλλά για άλλη δουλειά. Τι άλλη δουλειά, τσιρδάσκαλε? Μα σας παρακαλώ, παρανοείτε σαφώς. Εγώ θέλω μια γυναίκα να μου μαγειρεύει μόνο. Κατάλαβα, μωρέ, πως δεν κατάλαβα. Θέλεις πρώτα να κάνεις τη δουλειά σου και ύστερα ζητάς τα ραχατλίκια σου. Να έχεις δεξιά και αζερβάτα, με ζεκλίκια σου και τα κρασά σου. Μπράβο, μωρέ δάσκαλε, είσαι περακλής. Όχι, προς Θεού. Λίγο φαγητό θέλω που θα το πληρώνω. Εγώ, μάτια μου, δεν μαγειρεύω για λεφτά. Σαν θες να σε φιλέψω με τα χαράς. Αλλά μαγειρεύω σαν να έχω μαγέρικο, αυτό ποτέ. Με συγχωρείτε, κυρία Τούλα. Εγώ πρέπει να πηγαίνω τότε. Χαίρετε. Όπως θες. Αντίο. Να πάτε στο καλό. Αχ, μωρέ Τούλα, πως σε κατάντησες. Εσύ που τα περπατούσες, ζεσιόταν όλος ο απάνω κόσμος. Τώρα να σου ζητάνε να κάνεις τη μαγείρισα. Συμβαίνει τίποτα, κύριε συνάδελφε? Όχι, γιατί? Σε βλέπω λίγο σαλεμένο, λες και βρίσκεσαι σε άλλους κόσμους. Ναι, κάτι σκεφτόμουν. Πρόσεξε, γιατί τώρα τελευταία σε βλέπω λίγο αλλαγμένο. Και δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος να του σαλέψει. Γι' αυτό ότι έχεις μέσα σου, βγάλ' το, μωρέ.
Νομίζεις ότι θα βοηθήσει αυτό? Μα θέλει ερώτημα. Είμαι τρελά ερωτευμένος, συνάδελφε. Και αυτό είναι καλό. Η κοπελιά όμως, τι λέει? Είμαι σίγουρος ότι είναι και αυτή ερωτευμένη μαζί μου. Μα τότε δεν βλέπω το λόγο να πέφτει σε μαύρες σκέψεις. Αυτό και αυτή σ' αγαπά. Ναι, αλλά το που με αγαπά αυτή, το φαντάζομαι μόνο. Δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει το φαντάζεσαι? Δεν της εξήγησες κοπέλας? Δεν της είπες αυτό που αισθάνεσαι? Δυστυχώς όχι, Γιώργη. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που πάρω να της μιλήσω, παθαίνω γλωσσοδέτη από τη δειλία μου. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, μωρέ τώρα. Τι είναι αυτά που μου λες? Και για ποιο λόγο δηλιάζεις αφού την αγαπάς? Να με πάρει διάλογος να ξέρω γιατί. Εκείνο που ξέρω είναι ότι κάθε φορά που πάω να της μιλήσω, νιώθω να χάνομαι. Να χάνομαι και να πελαγώνω σαν μαθητούδι. Θα σου δώσω μια συμβουλή. Σ' ακούω. Για κάποιο καιρό αδιαφόρησε κι αυτή. Και αν όσο καιρό αδιαφορήσω εγώ για αυτή, βρεθεί κάποιος άλλος και μου ξεμυαλίσει τη Φωτεινή, τι γίνεται? Σιγά, μωρέ. Πότε πρόλαβε να βρεθεί ο άλλος? Μωρέ, βρίσκεται, βρίσκεται. Άκου μου που σου λέω. Εσύ να πούμε. Τι εγώ? Μόλις την είδες, δεν είπες αυτή κολλάζει και σκολάρχη? Εσύ, αυτό το είπα για αστεία. Μα γίνονται τέτοια αστεία με τη Φωτεινή, κύριε συνάδελφε? Α, εσύ σαν υπόφορος. Μωρέ, κάνε ό,τι θέλεις. Δεν μου λες. Πού τρως? Τι που τρώω? Στο σπίτι μαγειρεύω και τρώω. Αφού με είδες. Τυχαίρε. Είμαι τυχερός που μαγειρεύω και τρώω στο σπίτι? Όχι, μωρέ, είσαι τυχερός που ξέρεις και μαγειρεύεις. Ενώ εγώ που δεν ξέρω θα πεθάνω της πείνας. Εντάξει, συνάδελφε, μην κάνεις έτσι. Θα κάνω και χειρότερα με σφίξει πείνα μένα. Ωραία. Μαζί με την αριθμητική που έχω αναλάβει, θα αναλάβω και τη μαγειρική. Στο κάτω-κάτω, εγώ μαγειρεύω που μαγειρεύω. Τι να τρώει ένα άτομο, τι να τρώνε δύο. Σε ευχαριστώ, συνάδελφε, με σώνεις. Μωρέ, έχουμε να φάμε ορτίκια και λαγούς από το κυνήγι που τα πάει σύννεφο. Εμείς θα ζήσουμε σαν αδέλφια, σαν αδέλφια. Να σε φιλήσω. Σε παρακαλώ, δεν είναι αστεία αυτά. Έλα το καφεδάκι σου, παπά. Άλλη, σε υγεία σου. Εκείνο το μαυριδερό το τραγί μου. Δεν σέρνει άλλο με το κουπάδι και αποφάσισα να το βάλω τη μαχαίρα. Μα όσο περνούν τα χρόνια τους, τα τραγιά είναι μάλλον για το κουπάδι παρά για το μαχαίρι. Εγώ δεν το καλοσκέφτηκα το πράγμα και του έβαλα τη μαχαίρα. Και λέω, το βράδυ να στρώσω ένα τραπέζι για τον καινούργιο δάσκαλο και τον καπετάνιο. Μπράβο, μωρέ Μανολιό. Μωρέ, για αυτούς τους δυο δεν είναι πολύ ένα τραγί? Μα θα είναι παρούσες όλες οι κεφαλές. Γίνεται τραπέζι παπά μου χωρίς τον παπά, τον πρόεδρο και τον γραμματικό? Μπράβο, μωρέ Μανολιό. Αυτό βέβαια το τραπέζι ήταν δουλειά του προέδρου. Αλλά ο πρόεδρος έτσι σφιχτός που είναι, πού να χαλάσει δεκαρά? Μπράβο, Μανολιό, ευτυχώς που το σκέφτηκες εσύ και έτσι διέσωσες τη φημισμένη κριτική φιλοξενία. Αλλά και πάλι, πώς σκορπάς μωρέ ένα ολόκληρο τραγί? Ταβριανέ μου, δεν αφήκαμε τίποτα για το γάμο. Γιατί κάθε που με αγγίζεις, παραλύουν τα μέλη μου. Και ο πόδος μου γίνεται φωτιά και με παρασέρει στις φλόγες του. Έχω κι εγώ στην καρδιά φωτιά, Φωτεινή μου. Και πώς να σβήσει αν δεν σε φιλήσω και δεν σε σφίξω στην αγκαλιά μου? Σταμάτα, Σταβριανέ μου. Τότε το πάθος μόνο σε κακό μπορεί να μας βγάλει. Σταμάτα, σου λέω, γιατί δεν θα ξανάρθω να σε συναντήσω. Μα γιατί, Φωτεινή μου? Γιατί φοβάμαι, μην ξεθυμάνεις τώρα και σαν έρθει η ώρα του γάμου χαθεί. Μόνο να σε χάσω θα χάθω, Φωτεινή μου. Μόνο να σε χάσω. Παρακαλώ, θα βάλω δυο λόγια στην Αράδα για τον αγαπητό μας Μανολιό.
Σύντεχνε Μανολιό! Το σημερινό σου τραπέζι θα γραφεί με χρυσά γράμματα στις σελίδες της κοινότητας, γιατί σήμερα απόδειξες ότι η κριτική φιλοξενία είναι μεγάλη υπόθεση. Και εγώ, Μανολιό, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή τη συγκινητική προσφορά από μέρους σου δεν την περίμενα. Να σε καλά. Κύριε ο Χριστός ημών ευλογημένος. Έλα, έλα, δεν χρειάζονται όλα, δεν χρειάζονται όλα, παπά, αργότερα. Ο πίσω μου ερχόμενος έμπρος δεν μου γέγονε. Κύριε Σχολάρχα, είναι πολύ για μένα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ που ασχολούμαι το κυνήγι, τέτοιο ριγανά το τράγω πρώτη φορά τρώω. Από ό,τι δείχνει το κρέας του, αυτό το τραΐ πρέπει να έβοσκε πολύ καιρός κατά τον Κάστελο. Κάνεις λάθος, κύριε Σχολάρχα. Ο Μανολιός μόνο στον ομαλό τα βόσκει τα λιγοπρόβατα. Έτσι δεν είναι, Μανολιό? Έτσι είναι, αλλά μήπως και ο Μαλός δεν έχει ρίγανη? Τι σημασία έχει που βόσκει ο Μανολιός τις έγιες του? Τι σημασία έχει ότι το τραγί ήταν τρυφερό, καθότι νιούτσικο? Τι λες και εσύ, δάσκαλε? Δυστυχώς, κύριε νοματάρχα, δεν παρατήρησα τίποτα από όσα είπατε, διότι περί άλλων ετύρβαζα. Εσύ άμα συνεχίσει να τυρβάζεις, θα είσαι για το τρελάδικο. Ξέδωσε μου, αδερφέ μου, λιγάκι, θα σου κάνει καλό. Καπετάνι, αυτή την προβιά τη βρήκα στην πλαγιά. Τι είναι προβιά από το τραγί μου? Κάποιος άτιμος μου το έσφαξε. Τι λες, μωρέ? Δεν φτάνει που στο έκλεψε, το έσφαξε κιόλας. Ναι, μου το έσφαξε και μου άφησε μόνο την προβιά. Ήθελα να ξέρα ποιος κερατάς τώρα μου το μασουλάει. Κάτσε να πάρεις ένα μεζέ τώρα, κουτάτσι, και κλαις αύριο το τραγί σου. Έχουμε εδώ ένα. Τι έχουμε, Μανολιό? Τραγί δεν έχουμε? Τέτοια σύμπτωση να τύχει το χαμένο τραγί του Κουντάκη με το σφαγμένο τραγί του Μανολιού δεν έτυχε. Τι σου είναι κάποια φορά η ζωή? Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η σύμπτωση. Μα δεν μ' αρέσει καθόλου. Για να καταλάβω, αυτό που τρώτε τραγί είναι? Βεβαίως, και μάλιστα ριγανάτο. Και ποιανού τραγί είναι? Του Μανολιού. Μανολιού, κάμε την προσευχή σου, γιατί θα αποθάνεις. Θα αποθάνεις, Μανολιού.